Λοιπόν, και προχωράμε στην αστρολογία μας με την αγαπημένη αστρολόγο μας, τη Μαρία Σόγια. Γεια σας και από μένα. Μαρία, τι μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Σήμερα, επειδή η Αφροδίτη είναι στο Ταύρο και είναι μια σημαντική αλλαγή της Αφροδίτης, γιατί είναι σε ένα καλό ζώδιο για την Αφροδίτη, είπαμε να ξεκινήσουμε με την Αφροδίτη γενικότερα και θα πούμε και για τη γενέθλια θέση της Αφροδίτης. Ναι. Και θα σας μιλήσω και λίγο τώρα για τις αλλαγές που θα έχουμε μέχρι το καλοκαίρι. Που το σημαντικό γεγονός που γίνεται κάθε 18 μήνες είναι ότι η Αφροδίτη θα μείνει στο ζώδιο του λιονταριού για περίπου 4 μήνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Αφροδίτη γενικότερα αλλάζει κάθε πότε? Περίπου κάθε 3 εβδομάδες, αναλόγως τώρα. Και ακολουθεί τα ζώδια όπως. Ναι, ναι, τη σειρά των ζωδίων. Mm-hmm. Δηλαδή θα ακολουθήσει ο Δίδυμος, μετά θα πάει στον Καρκίνο και θα καταλήξει στο ζώδιο του λιονταριού που θα είναι όλο το καλοκαίρι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, ναι, για το καλοκαίρι το φετινό. Και στο ζώδιο του λιονταριού που θα είναι σε ορθή... Θα είναι ορθόδρομη, ναι. Αλλά για να μείνει 4 μήνες σε ένα ζώδιο, ενώ κανονικά μένει 3 εβδομάδες περίπου, θα γυρίσει ανάδρομη και θα ξαναγυρίσει στη συνέχεια ορθόδρομη. Και αυτό μας επηρεάζει κάπως, σημαίνει κάτι δηλαδή? Ναι, με ορθόδρομη Αφροδίτη, όταν η ορθόδρομη Αφροδίτη μας ευνοεί, για παράδειγμα τώρα, αυτή την περίοδο που είναι στον Ταύρο, ευνοεί τα ζώδια του νερού και τα ζώδια της γης. Ναι. Όταν είναι ορθόδρομοι, βλέπουμε διαφορά στα οικονομικά μας, στα συναισθηματικά μας, νιώθουμε πολύ καλύτερα. Ναι. Μας αρέσει να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, έτσι. Είναι μια ευχάριστη διέλευση, θα λέγαμε. Όταν είναι ανάδρομοι είναι το πρόβλημα. Ναι. Δεν αγοράζουμε πράγματα πολλά να κάνουμε, να αλλάξουμε. Ναι, αυτό τώρα η Αφροδίτη, ενώ ακούγεται έτσι πολύ ερωτική, τελικά είναι και για τα οικονομικά μας. Είναι και για τα οικονομικά μας. Βασικά και είναι και ένας βασικός δείκτης για το πώς αντλούμε ικανοποίηση από τη ζωή μας, τι μας ευχαριστεί, πώς ερωτευόμαστε. Οι απολαύσεις, ναι, της ζωής. Και πώς διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Και στο γενέθλιο χάρτη μας, ναι, το πού είναι η Αφροδίτη δίνει και κάποια χαρακτηριστικά στο άτομο. Ναι, ανάλογα το ζώδιο που βρίσκεται, έχει να κάνει με το ζώδιο, με τον οίκο και με τις όψεις. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το ζώδιο. Ωραία, για πες μας τα λοιπόν αναλυτικά. Ωραία. Σε κάθε ζώδιο όταν βρίσκεται η Αφροδίτη, τι σημαίνει? Λοιπόν, όταν βρίσκεται στο ζώδιο του κρυού, που δεν είναι ένα φιλικό για την Αφροδίτη ζώδιο, είμαστε πολύ παρορμητικοί, ερωτεύεται το άτομο πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα, αλλά όσο γρήγορα ερωτεύεται, τόσο γρήγορα βαριέται. Μάλιστα. Το δείχνει έντονα, αλλά του περνάει και πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ερωτευτεί κάποιος με Αφροδίτη στον κρυό και να μην το καταλάβεις. Και να μην το καταλάβουν όλοι. Α, είναι δηλαδή όλοι. Έτσι πολύ διαχειτικό. Είναι πολύ. Σαν, και κάνει και πράγματα, κάνει υπερβολές στην ένδειξη της αγάπης. Έχει του το και δράμα του. Ναι, αλλά φεύγει. Αλλά το φεύγει εύκολα. Πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Και στον Ταύρο? Στον Ταύρο είναι σε καλή θέση η Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει ότι και όσοι έχουν Αφροδίτη στον Ταύρο, με κάποιο τρόπο στα οικονομικά τους, στη ζωή τους, θα είναι ευνοημένοι. Mm-hmm. Θα νιώθουν ασφάλεια. Η Αφροδίτη στον Ταύρο θέλει ασφάλεια και είναι το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αισθάνεται. Δηλαδή, την ενδιαφέρει πάρα πολύ το συναίσθημα. Mm-hmm. Την ενδιαφέρει να νιώθει ασφαλής. Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στα υλικά αποκτήματα. Mm-hmm. Της αρέσουν οι υλικές και οι σωματικές απολαύσεις. Και ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για να απολαμβάνει. Α. Τόσα πολλά που μερικές φορές ξεμένει από χρήματα γιατί ξοδεύει τόσα χρήματα. Ναι, όλα πάνω της. Ναι. Είναι πολύ λίγο ωραία. Πιο. Πολλές φορές γίνεται επιφανειακή στην ανάγκη της να απολαύσει. Τώρα η Αφροδίτη στους Διδύμους έχει κακή φήμη. Γιατί βαριέται πάρα πολύ εύκολα και εκείνη. Οπότε θέλει να γνωρίσει και πάρα πολύ και κόσμο. Και όχι μόνο βαριέται, νομίζω φλερτάρει και πολύ. Ναι. Είναι μια άτακτη σελήνη. Συγγνώμη, Αφροδίτη. Είναι, ναι, είναι μια άτακτη Αφροδίτη. Και γενικότερα θεωρείται ότι έχει κατηγορηθεί και ότι κερατώνει σε εισαγωγικά. Αυτό δεν είναι έτσι. Έτσι. Απλά βαριέται, έχει την περιέργεια και επειδή είναι εγκεφαλική Αφροδίτη, πρέπει δηλαδή να ερωτευτεί με το μυαλό, όχι μόνο με τα μάτια. Απλά αυτό το κάνει λίγο συχνά. Ναι, εντάξει. Είναι δίδυμος. Έτσι, ναι. Του αέρα είναι έτσι του πιο. Αέρα. Αλλάζουν πιο εύκολα. Μετά έχουμε την Αφροδίτη στον καρκίνο. Η Αφροδίτη στον καρκίνο είναι καλή για τα οικονομικά μας. Είναι γενικότερα μια πολύ καλή Αφροδίτη, έχει καλή καρδιά, αγαπάει. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Το κακό είναι ότι πολλές φορές είναι ερωτευμένη με τον έρωτα. Mm. Έχει στο μυαλό του τον ιδανικό σύντροφο
Και αυτό του δημιουργεί ματέωση, γιατί από τη μία έχει τον ιδανικό σύντροφο στο μυαλό του, από την άλλη δεν υπάρχει αυτός ο σύντροφος. Έτσι, ναι. Οπότε όποιος βρεθεί δίπλα του, δεν νιώθει καλά. Ενώ είναι μια καλή Αφροδίτη, αλλά είναι, βασανίζει τον εαυτό του ουσιαστικά. Μαρία, τώρα που είμαστε στη μέση, να σε ρωτήσω. Όπως μου τα περιγράφεις, τα χαρακτηριστικά της Αφροδίτης είναι λίγο σαν να περιγράφεις το ζώδιο, έτσι είναι? Ναι, έχει στοιχεία από το ζώδιο. Απλά έχει να κάνει και με τα οικονομικά και την ικανοποίηση που δεν ισχύει αυτό για όλα τα ζώδια. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Και πώς θα το βρούμε, πού έχουμε τη γενέθλια Αφροδίτη μας? Υπάρχουν πολλά site πλέον δωρεάν που βγάζουν σωστούς χάρτες αστρολογικούς, αρκεί να έχουμε την ώρα γέννησής μας. Mm-hmm. Και μπορείτε από εκεί να δείτε πού βρίσκεται η Αφροδίτη. Το ζώδιο θα σας δώσει τα χαρακτηριστικά αυτά που λέμε τώρα, ενώ ο οίκος που βρίσκεται η Αφροδίτη, που θα το δουν στο χάρτη όταν το βγάλουν, είναι πού θα την εκφράσουμε. Γιατί ο καθένας μας την εκφράζει διαφορετικά. Εμείς οι δύο μπορούμε να έχουμε την ίδια Αφροδίτη. Αλλού θα εκφραστώ εγώ, αλλού θα εκφράσω τη δική μου Αφροδίτη εγώ, αλλού εσύ. Κατάλαβα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε μείνει. Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο ζώδιο του λιονταριού. Που το καλοκαίρι, ειδικά είπαμε, θα γίνεται χαμός. Λοιπόν, η Αφροδίτη στο ζώδιο του λιονταριού είναι πολύ δραματική. Θέλει να τα ζει όλα έτσι με πάθος, με ένταση. Θα σου χαρίσει όλο τον κόσμο το λιοντάρι. Ναι, η Αφροδίτη στο λιοντάρι είναι υπερβολικά γενναιόδορη. Θέλει να περνάει πολύ καλά, ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την καλοπέρασή της, αλλά σε αντίθεση με την Αφροδίτη στον Ταύρο, τα ξοδεύει μαζί με το σύντροφο ή με τους φίλους. Θέλει όλοι να περνάνε καλά, όλη η ζωή να είναι ένα παιχνίδι και γενικά είναι πολύ αισιόδοξη. Μετά περνάμε στην Αφροδίτη στην Παρθένο. Εδώ δεν είναι μια καλή θέση για την Αφροδίτη. Οι Παρθένοι γενικότερα έχουν τη φήμη ότι βασανίζουν τον εαυτό τους κυρίως. Ναι, με μια γκρίνια που βασανίζει και τους άλλους. Ναι, άμα είσαι κοντά σε αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι ντροπαλή και είναι πρακτική. Που πάει να πει ότι αντί να σου δείξει την αγάπη της με κινήσεις εντυπωσιασμού, με αγκαλιές, με φιλιά ή με κάποιο δώρο στη γιορτή σου, μπορεί να πάει να σου πληρώσει το λογαριασμό του τηλεφώνου σου. Πρακτική. Είναι πολύ πρακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος ικανοποιείται να έχει επέτειο και να του πληρώσουν τον λογαριασμό ανάλογα, του τηλεφώνου. Πώς θα δέσει το ζευγάρι εκεί πέρα. Ναι, εκεί τώρα... Κάποιος ίσως να είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, γι' αυτό ταιριάζουν πιο πολύ και τα ζώδια της γης με του νερού. Ναι. Γιατί τα βρίσκουν κάπου. Τα βρίσκουν, ναι. Στη συνέχεια έχουμε την Αφροδίτη στο ζυγό. Εκεί είναι πολύ ωραία. Η Αφροδίτη στο ζυγό, ναι. Είναι ωραία. Είναι χαλαρή, της αρέσουν οι απολαύσεις. Και... Μοιάζει με τον Ταύρο δηλαδή. Ναι, αλλά ζει ουσιαστικά την ικανοποίηση και ό,τι θέλει το παίρνει μέσα από τις σχέσεις. Άρα είναι μια Αφροδίτη που είναι καθαρά συντροφική. Mm-hmm. Θέλει το σύντροφο, θέλει κοντά να έχει έτσι το περιβάλλον της, πολύ αγάπη, αρμονία. Ασχολείται πολύ με την εξωτερική εμφάνιση και κάνει και πολλά έξοδα για τον εαυτό του, αυτός που έχει Αφροδίτη στο ζυγό. Στη συνέχεια περνάμε στην Αφροδίτη στο Σκορπιό. Εντάξει, η Αφροδίτη στο Σκορπιό είναι και αυτή λίγο δύσκολη. Ένα μυστήριο εκεί, ναι. Πλανέτα στον αέρα. Έτσι, βασανίζει τον εαυτό της πάρα πολύ, γιατί είναι κτητική, είναι αιμονική. Ζηλιάρα. Ναι, πάρα πολύ. Και ουσιαστικά δεν απολαμβάνει αυτό που έχει, γιατί έχει τόσο άγχος, τόση φοβία, τόση... ψάχνει κινητά, ελέγχει. Οπότε δεν είναι ποτέ ικανοποιημένη. Επίσης, επειδή είναι στο ζώδιο του Σκορπιού, έχουμε και τις αυξομοιώσεις τα οικονομικά, δηλαδή μπορεί να έχει πάρα πολλά χρήματα, μετά να μην έχει χρήματα, μετά να ξαναέχει χρήματα. Είναι όμως και ερωτική και παθιάρα. Πολύ πάθος, πολύ πάθος, αυτό είπαμε, κτητική. Ναι, ναι. Την καταλαβαίνεις και την Αφροδίτη στο Σκορπιό, σε θέλει δικό της ή του, δεν της αφήνει περιθώριο κίνησης. Ενώ με τον τοξότη. Με τον τοξότη τώρα είναι χαμογελαστή, χαρούμενη, περιπηχτός. Καμιά φορά σε ξεχνάει κιόλας. Α, τέλεια. Περνάει στον επόμενο. Και αυτή έχει τη φήμη, όπως και στους διδύμους, της αστάθειας αυτής που λέμε της ερωτικής. Και στα οικονομικά είναι το ίδιο, δηλαδή ξοδεύουν. Έχει τύχη και εύνοια στα οικονομικά, τελικά. Α, ωραία. Αλλά γενικά της αρέσει να ανακαλύπτει καινούριους ανθρώπους. Άρα θα λέγαμε ότι είναι μια τυχερή Αφροδίτη. Είναι μια τυχερή Αφροδίτη. Δεν είναι τόσο τυχερή όσο είναι ο Ζυγός και ο Ταύρος, αλλά είναι αρκετά τυχερή και εκείνη. Ενώ στον Εγώκερο. Στον Εγώκερο είναι η πιο σοβαρή. Εδώ έχουμε και την αγάπη που την εκφράζει το άτομο με μεγάλη σοβαρότητα. Δεν είναι εύκολο να ρίξεις σε εισαγωγικά έναν άνθρωπο με Αφροδίτη στον Εγώκερο, γιατί. Ουσιαστικά θέλει να είσαι πετυχημένος, να είσαι μοναδικός σε αυτό που κάνεις, να είσαι ο καλύτερος όλων. Δύσκολη Αφροδίτη, ναι. Λοιπόν. Είναι δύσκολη γιατί έχει πάρα πολλές απαιτήσεις από το σύντροφο και γι' αυτό το λόγο θεωρείται και ψυχρή Αφροδίτη. Παρόλα αυτά,
είναι πιστή και όταν κάποιος καταφέρει να κερδίσει έναν άνθρωπο με την Αφροδίτη στον εγώ καιρό, είναι μια παντοτινή σχέση και στα καλά και στα κακά, γιατί έχει αντοχή. Ωραίο. Απλά είναι δύσκολο, απλά είναι να τον δύσκολο απο... στην αρχή. Ναι, είναι δύσκολο στην αρχή. Ο υδροχός. Λοιπόν, ο υδροχός είναι φίλος. Θέλει να είναι πρώτα απ' όλα φίλος, mm-hmm. μετά σύντροφος και στο τέλος εραστής. Okay. Δηλαδή, περισσότεροι υδροχόοι έχουν σχέσεις, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, όσοι έχουν Αφροδίτη στον υδροχό, μπλέκουν λίγο τα ερωτικά με τα φιλικά. Με... Είναι λίγο όλα μπερδεμένα. Δεν είναι κάτι. Υπάρχει έτσι ένα μπέρ. Επίσης, είναι λίγο αποστασιοποιημένοι συναισθηματικά. Δηλαδή, ναι, μεν αγαπάω κάποιον. Αλλά εντάξει, εάν βρω έναν που είναι πιο έξυπνος και μου τραβάει πιο πολύ την προσοχή, μπορεί να με κερδίσει. Και τέλος, τα ψαράκια μας. Ναι, τα ψαράκια που είναι γλυκά, που είναι και αυτά πολύ ρομαντικά. Και αυτά συνήθως στεναχωριούνται πολύ εύκολα στις ερωτικές τους σχέσεις, γιατί έχουν κάπως αλλιώς φανταστεί το ερωτικό κομμάτι, έχουν σκεφτεί και αυτοί τον ιδανικό σύντροφο, τον έχουν αισθανθεί, το έχουν νιώσει πως το θέλουν. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έχουν εύνοια στα οικονομικά και μάλιστα μεγάλη εύνοια στα οικονομικά. Ναι. Γενικότερα η Αφροδίτη, όταν είναι στα ζώδια του νερού, έχει κάποια εύνοια, υπάρχει κάποια τύχη στα οικονομικά, αλλά νιώθουν εύκολα, βιώνουν ματαιώσεις. Δηλαδή. Κατάλαβα. Απογοητεύσεις. Έτσι, είναι λίγο πιο ευαίσθητα. Για πες μου λοιπόν τώρα, όλα αυτά τα ζώδια που μας είπες, το βρίσκουμε στο γενέθλιο χάρτη μας, πού την έχουμε, και μετά βλέπουμε πού είναι η Αφροδίτη κάθε φορά και έτσι καταλαβαίνουμε περίπου πώς θα είναι. Ναι, δηλαδή βλέπουμε όταν τώρα αυτή τη στιγμή λέμε ότι η Αφροδίτη είναι στον Ταύρο, αφού είναι σε ένα ζώδιο της Γης, θα έχουν εύνοια κυρίως στα ζώδια της Γης και του νερού. Όταν είναι σε ζώδιο του αέρα ή της φωτιάς, τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς έχουν εύνοια. Οπότε κοιτώντας που είναι η Αφροδίτη μας, που είναι η διελάβνους Αφροδίτη στον ουρανό και η δική μας Αφροδίτη, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και τι γίνεται στους τομείς της ζωής μας, τους οποίους κυβερνάει αυτή η Αφροδίτη. Ωραία, οπότε επιλέγουμε μία περίοδο λοιπόν η οποία είναι καλή για εμάς για να αρχίσουμε ειδικά τα θέματα και ομορφιάς, αλλά όπως μου είπες και επιχειρήσεων και οτιδήποτε έχει να κάνει ναι. και με τα οικονομικά. Ακριβώς. Τέλεια, πάρα πολύ όμορφα μας τα είπες, πάρα πολλά μας έμαθες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά.